Μεγάλη νίκη, κύριε Κωνσταντινίδη, για την ομάδα σας. Δεν ξέρω κατά πόσο πριν από τον αγώνα περιμένετε τέτοια νίκη και μάλιστα μετά από τέτοια εμφάνιση. Κοιτάξτε, τον τελευταίο καιρό το δείξαμε και με την απόδοση μας και με τα αποτελέσματα μας στα προηγούμενα παιχνίδια. Είμαστε σε πολύ καλό ρυθμό αυτή τη στιγμή ως ομάδα. Βάλαμε στόχο στο δεύτερο γύρο να κερδίσουμε, αν είναι δυνατόν, όλα τα παιχνίδια. Μέχρι στιγμής τα πάμε περίφημα. Εντάξει, με την ΑΕΚ ήταν ένα ντέρπι, γνωρίζαμε, ήταν τελικός ουσιαστικά για μας. Διότι αν χάναμε σήμερα, δύσκολα θα είχαμε πιθανότητες για την πρώτη θέση στη regular season. Και είπαμε ότι πρέπει να τα δώσουμε όλα για να κερδίσουμε και να έχουμε τις όποιες πιθανότητες μας απομένουν για την πρώτη θέση. Τα παιδιά είναι συγκλονιστικά, είναι απίστευτο τι κάνουν τις τελευταίες εβδομάδες. Θέλω να τους συγχαρώ. Είμαστε μια ομάδα που μπορούμε αυτή τη στιγμή και στις δύο πλευρές του γηπέδου να παίξουμε καλό μπάσκετ και την ίδια ώρα να κερδίσουμε και το παιχνίδι, να έχουμε το αποτέλεσμα που θέλουμε. Συγχαρητήρια στα παιδιά. Παράληψη μου θα ήταν να με ευχαριστούσα για τον κόσμο μας, τον εκπληκτικό που μας έδωσε όθηση, ειδικά στις δύσκολες στιγμές. Θέλω να ευχηθώ και στην ΑΕΚ ότι καλύτερο είναι, δεν είναι τυχαία που είναι ταμπλούχος η ΑΕΚ. Είναι μια εξαιρετική ομάδα με πολύ καλό εξαιρετικό προπονητικό team. Όμως και εμείς είμαστε εδώ για να διεκδικήσουμε τις πιθανότητες μας και αν είναι δυνατόν να κατακτήσουμε κάποιον από τους δύο τίτλους. Άρα ο στόχος είναι το πρωτάθλημα. Το είπαμε πολλές φορές, δεν μ' αρέσει ακριβώς πίσω από το δάχτυλο μου. Αυτή η ομάδα μπορεί, ναι, σε βάθος χρόνου να διεκδικήσει αυτό που της αξίζει. Όμως για να πει μια φορά, συγχαρητήρια στους καλαθοσφαιριστές μου, είναι εξαιρετική και για πρώτη φορά θέλω να μιλήσω για δόκο σε συγχαρητήρια δημόσια στον Αφανίνη Ροανόλης αυτής της κατάστασης, που είναι ο συνεργάτης μου, ο Νίκος Αγγελίδης, ο οποίος κάνει εξαιρετική δουλειά όσον αφορά και το σκάουτινγκ του αντιπάλου αλλά και στην προπόνηση κάθε μέρα.